Βρισκόμαστε τώρα στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή θα σας δείξουμε τα αυτοκίνητα τα δύο, τα οποία χρησιμοποιούσε και άλλαζε τις πινακίδες ο δράστης. Οι πινακίδες, όπως βλέπετε, στο ένα αυτοκίνητο είναι σε αυτό το γκρι. Σε αυτό το γκρι το αυτοκίνητο είναι που πήρε τους δύο μαθητές σήμερα. Ωστόσο, δίπλα βλέπετε ένα άλλο κόκκινο Cooper, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πινακίδες. Άλλαζε τις πινακίδες όπως πήγαιναν μία στο ένα αυτοκίνητο, μία στο άλλο. Και αυτό είχε κινήσει όλες τις υπόνοιες του προσώπου, ο οποίος τελικώς κάλεσε και την αστυνομία για να μπορέσει να έρθει εδώ, όταν έβλεπε τα αυτοκίνητα αυτά να έχουν αυτές τις πινακίδες και να αλλάζονται συνεχώς. Έτσι λοιπόν, τα βλέπετε και εσείς, είναι παρκαρισμένα εδώ σε αυτό το σημείο. Αναμένεται μάλλον τελικά ότι από εδώ να βγει ο δράστης, αν και εντάξει, καταλαβαίνεις ευτυχία ότι είναι δύο οι είσοδοι της πολυκατοικίας. Από εδώ πάντως έχουν στηθεί τα οχήματα της αστυνομίας την ώρα που θα το κατεβάσουν. Ακόμα ο δράστης παραμένει επάνω στον πρώτο όροφο, όπως μας ενημέρωσαν πριν από λίγο εδώ οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο. Προσπαθούμε να μάθουμε αν του παίρνουν καταθέσεις ή προσπαθούν οι αστυνομικοί επίσης να μάθουν ακόμα περισσότερα στοιχεία για το πώς ακριβώς έκανε όλη αυτή την πράξη, πώς την οργάνωσε και πώς για 8 ώρες είχε φυλαγμένους τους δύο 11χρονους στον πρώτο όροφο αυτού της πολυκατοικίας και στο διαμέρισμα το οποίο σας δείχναμε νωρίτερα, που αυτή τη στιγμή είναι κλειστά τα παράθυρα από μπροστά. Στην οποία στεγάζεται ο χώρος εργασίας ενός από τα 5 παιδιά τα οποία επιχείρησε να απαγάγει. Ακριβώς, Κατερίνα, ακριβώς, ευτυχία. Είναι εδώ εργάζεται, είναι ο χώρος εργασίας καλύτερα ενός από τους 5 μαθητές οι οποίοι βρισκόταν σήμερα εκεί, η παρέα η οποία υπήρχε εκεί και τελικώς οι δύο οι οποίοι ακολούθησαν. Απέναντι ακριβώς από την πολυκατοικία υπάρχει νηπιαγωγείο, το οποίο καταλαβαίνεις εδώ τα παιδιά κάθονται και αρκετή ώρα, περισσότερο μάλιστα από τις 2-2.30 το μεσημέρι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι βλέπουν, είδανε όλες αυτές τις εξελίξεις μπροστά και προσπαθούν και αυτοί να καταλάβουν τι έχει γίνει. Είδαμε και μικρούς μαθητές που έχουν έρθει εδώ, συμμαθητές των 11χρονων. Έχουν έρθει εδώ, μίλησα πριν από λίγο με παιδιά τα οποία μου ανέφεραν ότι τον είδαν αυτόν σήμερα εκεί. Ωστόσο δεν είχαν δώσει πάρα πολύ σημασία. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια απίστευτη πραγματικά κινητοποίηση και ενημέρωση από όλους τους πολίτες για το τι έβλεπαν, τι τους έκανε εντύπωση για να μπορέσει να φτάσει η αστυνομία σε 8 ώρες. Στη σύλληψη του 35χρονου, ο οποίος παραμένει, επαναλαμβάνω, παραμένει στον πρώτο όροφο αυτής της πολυκατοικίας της οποίας βρίσκεται, και περιμένουμε να δούμε πότε οι αστυνομικοί θα τον οδηγήσουν πιθανόν στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας ή κατευθείαν στο αρχηγείο στη Λευκοσία. Κρατάμε ανοιχτή τη γραμμή επικοινωνία.